Γεια χαρά σε όλες και όλους. Άλλο ένα podcast RSP εδώ από το φύλαθλο προς το φύλαθλο με post-game σχόλια για το Ολυμπιακό Σάρις που έληξε πριν από λίγο στο γήπεδο Καραϊσκάκη, νεοφάλιρο, τελικό αποτέλεσμα 1-0 στα πλαίσια του κυπέλου Ελλάδος. Αν και εφόσον σας αρέσει αυτή η φάση που γίνεται εδώ στο κανάλι είτε με τα σχόλια αυτά τα αθλητικά που είναι όσο αντικειμενικά και αμερόληπτα γίνεται άλλη μια άποψη από έναν απλό φίλαθλο σαν και σένα, είτε τρομακτικέ ιστορίε που έχουν μυστήριο και ενδιαφέρον, τι αφηγούμε, είτε μουσική αυθόρμητη, χήμα, χωρί πρόβε, χωρί προετοιμασίε. Προσοχή όμω, διότι είναι αυστηρό ακατάλληλα για γυναικόπαιδα και παράξενου. Επίση υπάρχει και η αστρονομία εδώ στο κανάλι, η οποία ω επιστήμη θα έλεγα ότι είναι εκπληκτική και μάλιστα μα συντριγκάρει, όλε και όλου, λίγο πολύ. Άρα και εσεί μπορείτε φυσικά να κάνετε like, εγγραφή. Σχόλιο, κοινοποίηση, αλλά και το καμπανάκι μην ξεχάσετε να πατήσετε, εφόσον με το καλό κάνετε την εγγραφή, έτσι ώστε να λαμβάνετε ειδοποιήσει για όσα θα ανεβαίνουν στη συνέχεια. Πάντα φρέσκο υλικό, καθημερινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ των προτέρων, το εκτιμώ. Καταρχά, να στείλω χαιρετισμού και ευχαριστίε σε όλε και όλου εσά που ακούτε παγκοσμίω, που δεν χάνετε εκπομπή και που φυσικά αγαπάτε τον Ολυμπιακό, όπω και εγώ. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τον σημερινό αγώνα, από τη μία αυτό το εύθραυστο 1-0 δεν μα αφήνει καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένου, όσον αφορά το να είχαμε το κεφάλι μα ήσυχο, να είχαμε δηλαδή εξασφαλίσει την πρόκριση από τώρα, με ένα 2-3-0, ξέρω εγώ. Από την άλλη, όμω, θα πει κανεί ότι αφού ο προπονητή άλλαξε 9 στου 11 ποδοσφαιριστές τη εντεκάδα, τη αρχική. Πάλι καλά που πήρε στην νίκη και μάλιστα δεν δέχτηκε γκολ. Βεβαίω έγινε και αυτό. Δεν δέχτηκε ο Τζολάκη γκολ. Η καλύτερη του απόδοση θα έλεγα ήταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παίζει βασικό στον Ολυμπιακό. Μην παρεξηγηθούμε και μην ξεγελαστούμε. Όπω επίση μην ξεγελαστούμε και από την ασέστ που έδωσε ο Ανδρούτσο για τον γκολ του Γκάι Ροδρίγε. Αυτέ τις κινήσεις γενικά το παιδί αυτό τις έχει λόγω του ότι έπαιζε οχτάρι. Και ενίοτε και εξτρέμ από ό,τι θυμάμαι όταν ήταν πιτσιρικάς. Δεν είναι δεξί μπακ το παιδί αυτό. Γι' αυτό και πίσω θα δυνοπαθήσεις όποτε σου βγει στην κόντρα σοβαρός αντίπαλος, ποδοσφαιριστής. Και σε χτυπάει ανελέητα εκεί ο εκάστοτε προπονητής. Δεν το έκανε και ο Άγγλος τώρα, το έκανε, ορίστε. Από εκεί κινδύνευε συνέχεια, έκανε και δοκάρι ο Άρη. Γενικά ευχαριστημένοι δεν είμαστε. Διότι είμαστε Ολυμπιακό και θέλουμε το καλύτερο. Αυτό που είδαμε σίγουρα δεν μα ικανοποίησε. Αλλά εντάξει, τώρα κρατάμε τη νίκη, προχωράμε. Να κάνουμε άλλη μια νίκη στο περιστέρι την Κυριακή. Να συνεχίσουμε να μην τρώμε γκολ. Πάντω, αυτό μου έκανε εντύπωση το ότι δεν δεχτήκαμε γκολ. Εντάξει, θα έλεγα ότι ήμασταν και τυχεροί. Ε, μα ναι τώρα, άμα λείπει ο Παπασταθόπουλο, έχει θέμα εκεί. Με τον Ντόι παντρεύεται ωραία. Με ρέτσο βλέπει, ενώ στα χαμηλά τα ψιλοπάει καλά, έτσι και του κάνει σε σέντρα, του σηκώσει μπάλα, τελείωσε. Όποιο και έναν αντίπαλο τον έχει βάλει με στα δίχτυα. Του έχει πάρει την κεφαλιά, την έχει κερδίσει. Ασυζητητή. Έχουμε και την περίπτωση ενό ποδοσφαιριστή τώρα αριστερού μπακ, ο οποίο είναι καθοδόν για την Ελλάδα από ό,τι λένε. Δηλαδή ο Ραμόν, συγκεκριμένα ο Ραμών Λίμα. Τώρα τι να πούμε από εδώ, τώρα, να πω κάτι. Ενώ το παιδί δεν το ξέρω. Εγώ το μόνο που ξέρω είναι ότι ήταν τρίτο αριστερό back σε αυτή την ομάδα. Δηλαδή είναι σαν να μου φέρνει τον ε, Βραζιλιάνο Λάιντνερ. Που ακόμη και ο Λάιντνερ στο Ισραήλ έπαιζε βασικότατο. Αστέρι ήταν εκεί στην ομάδα του. Από τα πρώτα βιολιά. Άρα αυτό εδώ δεν ξέρω αν θα μα βγει, τι ρόλο έχει λέει ύψος 1,79. Θα τον δούμε και θα πούμε πολλά περισσότερα σε ειδική εκπομπή αφιερωμένη μόλις ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό, έτσι. Τότε ανεβάζω πάντα εκπομπές αφιερωμένες σε μεταγραφές. Αυτό το έχω καθιερώσει εδώ και σχεδόν δύο χρόνια. Εδώ στην εκπομπή, στο κανάλι. Λοιπόν, επανέρχομαι στον αγώνα, τον αποψινό που παρακολουθήσαμε. Θα έλεγα ότι εννοείται πως έλειπε τον νοικοκυριό εντός αγωγικών στο παιχνίδι, από τον Εμβιλά. Εντάξει, είχε την παρουσία του Εν ο οποίο κακός παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 90 συν λεπτά. Αυτό είναι γελίο, αστείο. Ενώ κύριε Μίτσελ, γνωρίζει πολύ καλά το πόσο σημαντικό είναι για μα. Είναι γρανάζι σημαντικότατο. Μη σου πω το νούμερο ένα εκεί στον άξονα. Σοβαρά μιλά. Εγώ σου λέω μπορεί να τη βγάλει χωρί Μπιέλ, χωρί Φορτούνη εννοείται, χωρί Χάμε Ροντρίγε Χωρί μπακαμπού. Πε όποιον θε. Ακόμη και χωρί εμβυλά. Θα μπει ο Σαμασέκου ω σεξάρι. Εντάξει, ο οποίο δεν είναι το ίδιο, αλλά και πάλι. Εδώ όμω, εν μπαμχουάν. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε. Το παιδί ξεχωρίζει. Σαν τη στο γάλα, πώ το λένε. Και είναι δυνατόν να τον αφήνει τόση ώρα μέσα. Τώρα έχει τραυματισμό, τι θα γίνει. Ξέρουμε, για να δούμε. Αυτό μα αγχώνει εμά. Εν τη συνέχεια, τη πολύ δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί. Γιατί θα παίξει εκτό έδρα με τον Άρη και δεν σε παίρνει τώρα να κάνει γκέλα. Θα πας πάλι για τη νίκη για να προκριθεί και να παίξει με την ΑΕΚ, με τελικό, στα ίσα. Διότι η αλήθεια είναι πω ο Ολυμπιακό γενικά έχει μαζέψει πολλού μισοπλέμονους ποδοσφαιριστές. Δεν είναι δηλαδή η πιο αθλητική ομάδα του πρωταθλήματο, αντιθέτω. Εμένα μου θυμίζει την εποχή εκείνη επί ο Τζίτζα Φόε. Και κάτι ιστορίε τέτοιε. Μάριν. Ε, ναι, εκείνη τη χρονιά που εντάξει, Ολυμπιακό και τότε δεν είχε τρεξίματα. Δεν είχε γίνει καλή προετοιμασία που πάντα λένε ότι γίνεται καλή, εξαιρετική. Τα καλοκαίρια, οι δημοσιογράφοι, οι παραμυθατζίδε, ε βέβαια. Αλλά και θέλω και πρέπει και οφείλω να κερδίζω και του διαιτητέ και την έπο. Ναι, μεν έχει δίκιο για την έπο ότι σε πολεμάει, σε κυνηγάει. Μαζί σου είμαι, αλλά από την άλλη μην το χρησιμοποιούμε και ω δικαιολογία ότι ρε παιδί μου εντάξει είναι αυτό, άρα σηκώνω ξέρω εγώ λευκή σημαία ή πετάω λευκή πετσέτα. Ένα από αυτά, τα δυο. Διότι τώρα δεν επιτρέπεται ο καθένας να σε παίζει και να σου κάνει φάση τόσο εύκολα. Να μπουκάρει όποτε γουστάρει και στην περιοχή σου και αυτά, να σου κρατάει και μπάλα, κατοχή. Εντάξει, αυτά τα βλέπουμε και λίγο μας ανάβουν τα λαμπάκια. όσο Ολυμπιακοί ε, βέβαια. Δεν έχουμε συνηθίσει έτσι, τι στο καλό. Είδε ότι ο αντίπαλο προπονητή ο Άγγλο δεν έκανε πολλέ αλλαγέ. Θα πει τώρα κανεί, εντάξει, ο Άρης δεν έχει το βάθο, αναγκαστικά. Ναι, αλλά και πάλι, γιατί. Α έπαινε εσύ ένα καλό σκορ εδώ πέρα, να κάνει το 2-0-3-0, και μετά κάνει τι αλλαγέ σου, και μετά κατεβαίνει και στο περιστέρι. Ο Πεπ Μπιέλ, α πούμε, 25 ετών, γιατί δεν έπαιξε καθόλου. Και βάζει Χάμε Ροντρίγκε. Όλε αυτέ τώρα οι απορίε είναι νομίζω εύλογε. Αλλά από ό,τι φαίνεται, τελικά άβησε η ψυχή του προπονητή. Α το πούμε και έτσι. Τι να πω, Οπωσδήποτε εκείνο είναι εκεί πέρα, καθημερινό του Ρέντι και τα βλέπει. Αλλά από την άλλη, απορρίκει κανεί με ορισμένε αποφάσει που λαμβάνονται. Τέλο πάντων, α πάρω τα πράγματα έτσι με χρονολογική σειρά, έτσι όπω τα έχω συγκρατήσει κατά νου και τα θυμάμαι. Αλλά πριν το κάνω αυτό, να πω ότι εντάξει, όσον αφορά τον Ραμών, τον ποδοσφαιριστή, αυτό το αριστερό back, που λένε ότι θα έρθει, όχι μόνο θα κάνω την εκπομπή την αφιερωμένη σε εκείνον, εφόσον υπογράψει και ανακοινωθεί επίσημα, αλλά και στην αυριανή εκπομπή εννοείται πω θα πω περισσότερα πράγματα. Δεν θέλω να σταθώ τώρα σε αυτόν, διότι θέλω προφανώ να αναλύσω τα του αγώνα με τον Άρη. Εμεί λοιπόν κατεβήκαμε με αλλαγμένη κατά έτσι την ομάδα, με τζολάκι δηλαδή κάτω από την εστία, ρέτσο ντόι μαζί κεντρική οπισθοφυλακή, δεξί μπακ ο Ανδρούτσο, αριστερό ο Βρουσάι ειν Μπαμχουάν και Σαμασέκου μαζί στο κέντρο, ο Σαμασέκου σε ρόλο περισσότερο έτσι πίσω σαν εξάρι, ο άλλο οχτάρι, Χτάρι, ο Νοτοκορεάτη, μπροστά του ο Κασάμι, αλλά και αυτό γυρνούσε πίσω γενικά για τον Κασάμι, τα έχω πει. Ότι ειδικά με τον Άρη που έχει ταχύτητα του θα την Και όντω έτσι έγινε, ενώ ξέρει μπαλίτσα, τι θα το κάνει. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο πλέον, δυστυχώ ή ευτυχώ, δεν πα τώρα με τόσο βαρύ παίχτη. Δεν γίνεται. Πρέπει να τρέχει ο άλλο. Μου κάνεις και πλάκα ο Μίτσελ εσύ, λε ότι θα φάει νοτιοκορεάτικο πρωινό και θα είναι μια χαρά αύριο το πρωί, λέει ο Ιμπαμ Εντάξει, μου λε τέρα τέτοια με δουλεύει, γιατί ξέρει ότι έκανε λάθο που τον άφησε συνέχεια να παίζει αλλά από την άλλη, πιο να έβαζε θα μου πει. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι δεν γουστάρω να κινδυνεύω από τον Άρη, να δεχτώ ισοφάριση. Πώ θα γίνει δηλαδή. Λοιπόν, συνεχίζω με την εντεκάδα. Τουλάχιστον είχε και εξτρέμ, δηλαδή Γκάρι Ροδρίγε έξω δεξιά, έξω αριστερά ο Μασούρα, μπροστά μύτη Ιουσέφ Ραμπί. Α, και πριν πω για τι φάσει του αγώνα, να πω ότι ο Λάιντνερ, που τον ανέφερα και πριν είναι για Αούστια Βιέννης από ό,τι μαθαίνω. Και ο Αγκιμπού Καμαρά για Σταντάρ Λιέγη, παρακαλώ. Με αυτού που έχουμε καλή φιλία εκεί, καλή σχέση, στο Βέλγιο, που έχουν και ένα μαροκινό καλό. Να το κοιτάξουμε αυτό, λέω εγώ. Άσε και τώρα που λέω και μαροκινό, χάσαμε τον άλλον είναι το αριστερό μπακ. Κρίμα. Πεχτάρα, εθνική Μαρόκο. Και πα τώρα να μου φέρει έναν αγνώστων στοιχείο, να πούμε. Λοιπόν, στο 32ο λεπτό θυμάμαι, ο Τζολάκη ρίσκαρε Δρυμπλάροντα τον Αμπουμπακάρ Καμαρά, ο οποίο τον πρέσαρε και ο οποίο έκανε ντεμπούτο με τον Άρη, αλλά τραυματίστηκε, περαστικά του. Λοιπόν, ευτυχώ εκεί δεν έγινε κάποιο λάθο, του βγήκε. Στο 3 πούλησε μπάλα στο χώρο του κέντρου Αντρούτσο, βγήκε τα ο Αμπουμπακάρ Καμαρά, αλλά ευτυχώ ήταν σε θέση offside. Μετά στο 5 ο Ιτούρμπε απ' έξω αριστερά, στην πλευρά δηλαδή του Ανδρούτσου, πίσω δεξιά σε εμά, έκανε σέντρα συρτή παράλληλη με την αιστεία του Τζολάκη. Αλλά ο Μπομπακάρ ευτυχώ με προβολή στο τσακ δεν μπόρεσε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, έτσι. Μετά είχαμε σέντρα του Γκάι Ροδρίγε στο 6. Ο Κουέστα πρόλαβε το Μασούρα, κάνοντα έτσι και ένα άλμα ωραίο εκεί. Και μπλόκαρε την μπάλα. Πανύψουλο εκεί ο Ισπανό, ο τερματοφύλακα του Άρη. Μετά στο 8 είχαμε φαρμακερή σέντρα του Γκάι Ροδρίγε πάλι. Αλλά ο Κουέστα απομάκρυνε με γροθιέ. Ο Άρη είχε ω στόχο να παίζει ο Μπομπακάρ Καμαρά στην πλάτη της άμυνας του Ολυμπιακού, να χώνεται, βέλος εκεί, με δύναμη και να τον τροφοδοτούν φυσικά από τα άκρα όπου πονάει ο Ολυμπιακός πάρα πολύ. Ανασταλτικά. Από την άλλη ο Μίτσελ ζητούσε από τους παίχτες του να σουτάρουν από μακριά έστω, έτσι να δοκίμαζαν τα πόδια τους καμιά φορά. Στο 14 πάλι από την πλευρά του Ανδρούτση ο Μαζικού έκανε σέντρα, αλλά ο Ρέτσος έδιωξε σε κόρνερ. Μετά ο Μαντσίνι εκτελούσε πολύ καλά. Έτσι. Ό,τι στη είχε ο Άρη, γενικά ήταν θετικό. Γι' αυτό και απειλήθηκε η άμυνα του Ολυμπιακού. Δύο απανατοσφαιωρέ, από ό,τι θυμάμαι. Το ένα δύσκολα το έσωσε ο Τζολάκη με γροθιέ και το άλλο μπήκε γκολ, αλλά τελικά είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Σωστά ακυρώθηκε. Μετά στο 19 θυμάμαι ο Ιτούρμπε κεφαλιά ψαράκι, μεγάλη ευκαιρία του Άρη. Πέρασε λίγο έξω η μπάλα. Λίγα μέτρα δηλαδή έξω. Μετά στο 22, σούτερα από μακριά ο Βρουσάη, με τα δύο χέρια ο Κουέστα σε corner. Καλό ήταν αυτό από μακριά. Μετά ένα λεπτό αργότερα έφαγε σωστά κίτρινη κάρτα ο Βρουσάη, επειδή ανέτρεψε από πίσω το Μαντσίνη, ο οποίο έβγαινε σε αντεπίθεση. Μετά ένα λεπτό αργότερα ξανά ο Βρουσάη φάουλ πάνω λοιπόν στο Μαντσίνη, κάπω σκληρό και αυτό επικίνδυνο. Έπρεπε να προσέξει εκεί η κόκκινη. σωστά του βαλεχέρι ο Ισπανό, ο Σενιό, ο Μίτσελ, και εντάξει, μετά το παιδί πρόσεξε. Στο 28 ο Τζολάκη βιάστηκε και έδωσε την μπάλα λανθασμένα με τα χέρια. Και έτσι χάσαμε ευκαιρία να χτυπήσουμε στην αντεπίθεση, στην κόντρα. Γκρίνιαζε ο Μίτσελ στον μπάγκο Εντάξει, τι γκρίνιάζει. Α μην τον έβαζε. Τι δώσατε το λόγο να παίξει στου αγώνε κυπέλου, δεν κατάλαβα. Θα πα νέα φιλαδέλφια με αυτόν, ναι, άμα προκριθεί τώρα. Είσαι σοβαρό. Πασχαλάκι θα βάλει, παιδάκι μου. Που δεν μασάει μία. Δεν έχει τώρα εκεί θέματα. Έχει τσαγανό και πάθος και τα λοιπά για Ολυμπιακό. Έκανε και ωραίες δηλώσεις πριν τον αγώνα. Σου λέει αξίζει αυτός ο κόσμος να δώσει όλα λέει. Και ότι γενικά ο Ολυμπιακός δεν έχει φτάσει ακόμη στο ταβάνι του. Άντε να δούμε. Μετά στο 29 αντεπίθεση Ιν Μπαμχουάν. Ο οποίος έβγαλε μπαλιά στον Κασάμι. Αλλά ο Κασάμι δεν μπόρεσε να κινηθεί γρήγορα. Έτσι ώστε να απειλήσει τους Αντιπάλου και έτσι κόπηκε βαρύς γαρ. Μετά, στο 30, ο Ανδρούτσο έκανε μπούκα ξεκινώντα από τον άξονα, κούρσα. Έτσι, σέντρα με το αριστερό, τελείωμα απλό του Γκάρι Ροδρίγε για το 1-0. Γλυκύτατο. Μετά στο 35 διακόπιο ο αγώνα λόγω τραυματισμού του Αμπομπακάρ Καμαρά, ο δικό μα ο Ιουσέφ Ελαραμπή πέταξε την μπάλα πλάγιο, εκεί πάλι κύριο. Στο ίδιο λεπτό πήρε ο Γκρέι τη θέση του, έτσι, του μαυριτανού πρώην παίχτη του Ολυμπιακού μα. Μετά στο 37, ο Ιτούρμπε λίγο έλειψε να δημιουργήσει κινδύνου από το τίποτα. Ο Ανδρούτσο πάλι τον έχασε προ στιγμή. Τελικά ο Αμπουμπακάρ Καμαρά είχε πάθει να πω τράβηγμα στον οπίσθιο Μοιραίο. Εντάξει, ξαναλέω περαστικά. Μετά στο 40, Σαμασέκου και Νταρίντα συγκρουστήκανε κεφάλι με κεφάλι. Ο Σαμασέκου δεν κατάλαβε τίποτα. Ο Τσέχο όμω δυστυχώ είχε θέμα. Μετά εντάξει, ξεζαλίστηκε. Τον βοηθήσαν οι γιατροί εκεί πέρα του Άρη και το παιδί συνέχισε ευτυχώ. Ο Τσέχο μετά. Στο 45 ο Σαμασέκου έκανε 10 ώρε μέχρι να αποφασίσει που θα πασάρει και έτσι εννοείται ότι του κλέψαν την μπάλα. Οι αντίπαλοι του Άρεο. Ελευθερώθηκε ο Μαντσίνη ο οποίο σούταρε αλλά η μπάλα ευτυχώ για μα πήγε έξω. Μετά στο 47 είχαμε συρτήσει έντρα Γκάι Ροδρίγε προ Ελαραμπί. Αλλά ο Κουέστα πρόλαβε και μπλόκαρε και κάπω έτσι είχε κλείσει θυμάμαι το πρώτο ημίχρονο. Μετά στο δεύτερο ο Ολυμπιακό δεν μπήκε καλά έτσι ειδικά στην αρχή. Αλλά και στο τέλο, τραγικό, ο Άρε ήταν καλύτερο στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Αλλά και στο τέλο, το τονίζω και το ξαναλέω, στα ίσα έτσι. Τώρα τι να κρύβουμε. Μόνο αλήθειε έχουμε πει, λέμε εδώ πέρα. Εμεί δεν κάναμε αλλαγή. Ο άλλο ο Άγγλο, ο Πάρντου, έκανε εννοείται. Έβαλε μέσα τον Καμάτσο, μεγάλη υπόθεση, που τον θυμάμαι εγώ τον Καμάτσο, τον είχαν φέρει αυτοί μια χαρά, Πορτογάλο. Εντάξει, σε φιλικό αγώνα που παίξαμε εκεί πάνω, στον Άρη μα είχε κάνει ιστορίε και γκολ και αυτά μα είχε ξεφτυλίσει. Σαν αφιλικό. Τον θυμάμαι πολύ καλά. Όπου και πάλι θυμάμαι είχαμε ανδρούτσο μέσα και τέτοια. Εντάξει, γιογιό μα κάνανε με αυτόν, με τον καμάτσο. Πολύ καλό. Και το απέδειξε και απόψε ότι είναι μια χαρά παίχτη για ελληνικό πρωτάθλημα. Κούκλα, σκέτη. Αυτό λοιπόν πήρε τη θέση του Οντουμπάτζο, του Άγγλου δεξιού μπακ, και αυτό είναι έξω αριστερά, ε, εξτρέμ. Οπότε εντάξει, σου λέει θα κατέβω Μπα σκισοφαρεί ο Άγγλο. Αμέ. Ρισκάρι σου λέει. Μετά ο Εμπακατά πέρασε στο 49 για πλάκα το βρουσάι από έξω δεξιά. Πίσω αριστερά σε εμά δηλαδή, εκεί που έπαιζε το παιδί. Ε, έγινε σέντρα και ευτυχώ όμω η μπάλα πήγε κατευθείαν πάνω στην αγκαλιά του τζολάκι. Μετά ο Νταρίτα και ο Κασάμι συγκρουστήκαν γόνατο με γόνατο. Άστα να πάνε. Το έχουμε πάθει κι εμεί. Εντάξει περνάει αυτό. Μασούρα στο 52 έκανε σέντρα άστοχη, κακή. Ο Γκάρι Ροντρίγκε περίμενε ολομόναχο, αλλά φυσικά δεν τον βρήκε ο Έλληνα ε, μέσο επιθετικό τέλο πάντων. Μετά στο 54, ωραία ντρίμπλα βρουσάη που άρεσε στον κόσμο εκεί στο γήπεδο, εντάξει, αυτά δεν λένε τίποτα σε μένα. Μέχρι εκεί εντάξει, κόπηκε η προσπάθεια αυτή. Στο 56, η Μπαμ τράβηξε εκεί ένα μακρινό, η μπάλα κατά τύχη κατέληξε στον Ελαραμπή, ο οποίο σούταρε πάνω στον Κουέστα, ο οποίο πρόλαβε και έπεσε πάνω του, του κλείσε εκεί το χώρο. Μετά ο Μασούρα έχασε ένα άχαστο, τέτα τέτ, τελικά όμω αυτό ήταν offside, εντάξει, δεν μέτρησε δηλαδή καν η φάση. Στο 60 έκανε μπουκα ο Ανδρούτσο, άργησε όμω να πασάρει και κόπηκε εύκολα. Στο 64 ο Ανδρούτσο πάλι σέντρα κατευθείαν έξω η μπάλα. Μετά στο 65 θυμάμαι μπήκε ο Χάμε στη θέση του Κασάμι, αλλά και ο Ρέα Απτσουκ στη θέση του Ανδρούτσου. Στο 66 μακρινό του Φαμπιάνο του Βραζιλιάνου κεντρικού πιστοφύλακα του Άρη πάνω στο τζολάκι, έτσι η μπάλα. Στο 69 έξω ο Γκάρι Ροδρίγε και Λαραμπί μέσα ροντινέι και μπακαμπού. Και έτσι μετά από πολύ καιρό ο Βρουσάη βρήκε ευκαιρία να παίξει έξω δεξιά, δηλαδή σε θέση που γνωρίζει το παιδί. Στο 71 καλή εκτέλεση φάουλ Χάμε προ το Γάμα, έξω πάντω η μπάλα. Στο 74 ο Μαζικού. Ωραία κοφτερή σέντρα, ευτυχώ η μπάλα πέρασε από όλου, εκεί παράλληλα με το τέρμα. Στο 75 ωραίε ο Ροντινέη κλείστηκε, έδωσε στο βρουσάι που επιτέλου έπαιζε σε θέση που ξέρει. Έδωσε στο Χάμε και αυτό που εντάξει, ο Χάμε σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε σε αμυντικό. Χάθηκε η ευκαιρία. Γενικά να πω για το Ροντινέη ότι μου θυμίζει τον Ομάρα Λεμπτελαουή, έτσι, όταν βγαίνει μπροστά. Το τονίζω αυτό. Αλλά ακόμη είναι νωρί, κάτσε να τον δούμε περισσότερο. Στο 79, αντεπίθεση Μασούρα, ενώ είχε δεχτεί ωραία παλιά του Ένμπαμ Χουάν, αλλά πάσαρε προ τα πίσω αντί να κουβαλήσει μπάλα να διεισδύσει, ξέρω εγώ, τα ίδια με το Ρέαπτσουκ. Τα ίδια με το Ρέαπτσουκ. Στο ίδιο λεπτό, ο Γκρέι νίκησε για πλάκα τον Ντόι, σέντρα ωραία σιρτή, πλασέκα μάτσο υποπίεση και μπάλα στη ρίζα τη αριστερή δοκού του μικρού, του κριτικού, τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Οριστερά πάρω πάλι, αλλά τέλο πάντων δεν έχω και πολύ όρεξη. Μετά στο 80 εκτέλεση Φάουλ Πάλμα, κεφαλιά ωραία του Μπράμπετ. Δύσκολη απόκριση εκεί ο Τζολάκη σε corner. Η καλύτερη απόκριση αυτή του παιχνιδιού. Και θα έλεγα ήταν το αγώνα αυτή η απόκριση. Σημαντική. Μπουχαλάκη μετά μπήκε στο εκεί 80 κάτι λεπτό στη θέση του Βρουσάη, ο οποίο τραυματίστηκε το παιδί. Περαστικά να ευχηθώ και σε αυτόν. Στο 83 ο Μασούρα κατέστρεψε άλλη μια επίθεση του Ολυμπιακού στην κόντρα. Στο 85 μπαλιά τρομερή χάμε. Έτσι, μετά τρομερή σέντρα και του Ροντινέη, αλλά το τελείωμα του Μπακαμπού δεν ήταν καλό. Και έτσι μπλόκαρε ο Ισπανό, ο Κουέστα. Στο 87 κράμπε ο Νταρίντα. Έτσι διεκόπη ο αγώνα. Πάνω σαν επίθεση του Ολυμπιακού. Εντάξει, άλλο και αυτό τώρα, μα βρήκε. Εντάξει, μια χαρά ήταν το παιδί αυτό. Στο 89 κεφαλιά μπουχαλάκι ξιστά έξω, ύστερα από σέντρα ξουράφι του Χάμε Ροντρίγε. Όπω εκείνο που είχε σερβίρει στο Μασούρα για το πρωτάθλημα, έτσι, την Κυριακή που μα πέρασε. Στο 91 ο Μασούρα και ο Μπουχαλάκη παίξανε το 1-2, όμω ο τελευταίο, δηλαδή ο κριτικό ο Μπουχαλάκη, έστειλε την μπάλα πάνω στο Κουέστα, τη πλάκα προσπάθεια. Ο Ενμπαμ παρουσίασε εκεί το θέμα τραυματισμού, κούτσενε, δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εντάξει, ξαναλέω, έπρεπε να έχει αντικατασταθεί λίγο νωρίτερα. Απ' τη μία θα πει που να το ξέρω προπονητή, απ' την άλλη ρισκάρει, έτσι κάνει λάθη. Δεν είχαμε κιόλα άλλη αλλαγή και έτσι με το ζόρι αναγκαστικά έμεινε στον αγωνιστικό χώρο. Κούτσα κούτσα, μέχρι να λήξει ο αγώνα. Στο 95 σέντρα μπακαμπού με στόχο το Μασούρα, πάλι μάζεψε ο Κουέστα. Και στο 96 ο Ετέμπο, e το καλό χαφάκι αυτό που μου αρέσει από στο ξέρει και λέω ότι είναι καλό να το κοιτάξουμε κι εμεί γιατί είναι αλάνθαστο. Τράβηξε εκεί με το δεξίο ένα καλό, λίγο έξω η μπάλα και κάπω έτσι έκλεισε αγώνα. Πάμε κατευθείαν στα δικά σα σχόλια. Coach Zach, Wisconsin, USA. Να μην σπαταλήσουμε, λέει, 45 λεπτό πάλι. Και επίση του άρεσε η επιλογή μου μπροστά. Που είχα πει πριν τον αγώνα να παίξει ο Πεμπιέλ στο θέση στο 10, εκεί στη θέση του. Πώ το λένε. Και μια φορά έτσι δεν είναι. Είναι άδικο για το παιδί. Μετά, Άρεκα, Oreo File. Αναρωτιέται, μήπω είναι ώρα να βάλουμε πάλι τον παλιό ύμνο το 81 στο καραϊσκάκι. Αυτά είναι του Προέδρου ζητήματα, τη ΠΑΕ. Μακάρι να τα καονίζαμε εμεί εδώ πέρα. Δήμο Κιάμελατ. Άλλη ομάδα παρουσιάζουμε στο κύπελο. Οπότε εντάξει, αυτό είναι μια θυσία για το πρωτάθλημα. Και γενικά όποιος ντρέπεται που είναι Ολυμπιακό, α αλλάξει ομάδα, σαφέστατα. Ε βέβαια. Και να ρωτιέται αν όποιο τα λέει αυτά είναι Ολυμπιακό όντω ή αν είναι Παναϊκό. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω σε κάτι τέτοιο. Εγώ πάντως έχω δώσει ευκαιρία να μιλήσει. Ακόμα δεν έχει μιλήσει. Εγώ εδώ πέρα πάντως τοξικότητα δεν θα δεχτώ. Έτσι. Και αγένεια. Αυτό δεν υπάρχει. Οπότε άντε για. Αφού δεν μίλησε τώρα, θα φημωθεί. Μια και καλή. Που εμένα δεν μ' αρέσει αυτό, αλλά τι να κάνουμε. Αφού έγινε κακό, το είπε και ο ίδιο. Σχήμα. Και μετά μου λέει στο τέλο φιλικά μου τα λέει. <laughs> λοιπόν, Κούπερ. Είχε πει πω θα χάναμε το παιχνίδι με τζολάκι, ρέτσο και ανδρούτσο και τέτοια και μπουχαλάκι. Εντάξει, ευτυχώ Εντάξει, δεν έγινε αυτό. Πάλι καλά να λέμε. Έχουμε μπλέξει με μισοπλέμονου γενικά, γι' αυτό και δεν γίνεται, δεν σε παίρνει να βάζει του ίδιου Κυριακή Τετάρτη. Φαντάσου να έχει και Ευρώπη, ε! <χω> Ποια Ευρώπη, τέλο πάντων. Μετά ο Κώστα δέσπινα Ήκα λέει ότι το έβλεπε το παιχνίδι 3-1, το δικό μα, και το Μπαοκ 2-0. Εντάξει, αυτά είναι για το πάμε στοίχημα, πώ τα λένε αυτά. Μετά ο Βασίλη. Του άρεσε, λέει, από τη μέση και μπροστά η ομάδα, όσον αφορά την εντεκάδα τη. Και έχει, λέει, πλάκα το γεγονό ότι είτε παίζουμε με τρία δεκάρια, είτε με κανένα. Ναι, βαφτίσανε τον Κασάμι, είδε που και αυτό, εντάξει, το παίζει αυτό. Το έχει παίξει στο παρελθόν. Αλλά και πάλι τώρα δεν είναι δεκάρι. Τι να πω, είδε ανομαλίε. Εγώ συμφώνω μαζί σου σε αυτό. Μετά, προφήτη 7 προέβλεψε ότι θα είχαμε θέματα με τον Άρη, έτσι. Μαχητικό είναι, με την εντεκάδα που κατέβασε ο Μίτσελ. Και όντω έτσι έγινε. 1-0 με τα χίλια ζόρια. Μάκη 72. Midtown Manhattan, New York City, USA. The greatest city on the planet. Μάκη 72. Midtown Manhattan, New York City, USA. The greatest city on the planet. Χρειαζόμαστε λέει αλλαγέ στο scouting. Επιγόντω. Αυτά για την ώρα. Οτιδήποτε άλλο προκύπτει και τα λοιπά, το συζητάμε, έχουμε να πούμε πολύ πράγμα, στην αυριανή εκπομπή, απογευματάκι, 5η 19 Ιανουαρίου 2023. Χαιρετώ όλες και όλους που είστε καλοπροαίρετες και καλοπροαίρετοι. Ζήτω Ολυμπιακός!